Το ότι έχουμε βροχές, σκόνη και ισχυρούς ανέμους. Κύριε Μούσκο, σας ακούμε. Καλημέρα σας. Εντάξει, σκόνη φαίνεται να υπάρχει κάποια από τη Βόρεια Αφρική, ως συνήθως από την περιοχή της Λιβύης υπάρχει έτσι νότια της Κύπρου. Ίσως επηρεάσει κάπως την περιοχή μας κατά διαστήματα, αλλά δεν φαίνεται να είναι κάτι το ιδιαίτερο. Μέχρι την Πέμπτη θα έχει αποχωρήσει από την περιοχή και έχω την εντύπωση ότι όποτε αυξάνεται η σκόνη θα είναι στο κίτρινο επίπεδο, το αμέσως επόμενο από το επιτρεπτό. Δεν είναι κάτι που θα μας ενοχλήσει ιδιαίτερα. Κάποιες βροχές όντως περιμένουμε. Σήμερα το απόγευμα μεμονωμένες φυσικά, πολύ λίγες περιοχές θα επηρεαστούν, κυρίως με συγχωρείτε σε ορεινά. Ίσως και κάποια περιοχή του εσωτερικού επηρεαστεί, αλλά και σε κάποιες βόρειες παράλληλες περιοχές του νησιού. Θερμοκρασιακά σήμερα είμαστε κοντά στις μέσες τιμές, δηλαδή είναι 31 περίπου η μέγιστη θερμοκρασία που αναμένεται στο εσωτερικό, γύρω στις 28 στα παράλια και 23 στα ψηλότερα ορεινά. Να πούμε ότι τέλη Μαΐου τώρα είμαστε στους 32 ως μέση τιμή για το εσωτερικό, με τη μέγιστη θερμοκρασία και τα παράλια κυμαίνονται από 26 μέχρι 28. Μάλιστα. Αύριο περιμένουμε να έχουμε κάποιες βροχές. Το πρωί σε δυτικές και βόρειες περιοχές με μονωμένα φαινόμενα, ενώ μεσημέρι και απόγευμα θα έχουμε κάποιες αναπτύξεις στα ορεινά και στο εσωτερικό, χωρίς όμως πιθανότητα καταιγίδας. Όπως και Τετάρτη, Πέμπτη, μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα, κάποιες μεμονωμένες βροχές ορεινά και εσωτερικό. Θερμοκρασιακά αύριο, αλλά μέχρι και την Πέμπτη, είμαστε γύρω στους 29 στο εσωτερικό. Είμαστε δηλαδή 3 βαθμούς πιο κάτω περίπου, ναι, από τη μέση τιμή, γύρω στους 26 στα παράλια. Και την Παρασκευή περιμένουμε κάποια άνοδο με έθριο καιρό. Την Παρασκευή δεν περιμένουμε καθόλου βροχές. Κάποια άνοδο τάξεως των 2 βαθμών, που θα επανέλθουμε στις κανονικές όμως. Ανεπίσημα να πω, επειδή είναι εκτός πρόγνωσης, η εβδομάδα η επόμενη που μπαίνει φαίνεται, αν δεν αλλάξει κάτι ιδιαίτερα, να είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη εβδομάδα. Αναμένουμε θερμοκρασίες αρκετά ψηλές, ίσως ξεπεράσουμε και τους 40 βαθμούς. Δηλαδή θα μπει ο Ιούνιος ουσιαστικά, θα είναι, αν δεν κάνω λάθος, Δευτέρα 3 Ιουνίου, θα μπει ο Ιούνιος με ψηλές θερμοκρασίες. Άρα την επόμενη εβδομάδα, κύριε Μούσκο, περιμένουμε και το πρώτο σαραντάρι τη σεζόν. Έτσι δείχνει αυτή τη στιγμή, έτσι δείχνουν αυτά τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Αν δεν αλλάξει κάτι τις επόμενες μέρες, έχουμε μια εβδομάδα μπροστά μας, ίσως αλλάξει κάτι. Ναι, αλλά έχουμε όντως Ιούνιο από τώρα το σαραντάρι, δεν είναι λίγο περίεργο αυτό, δεν είναι λίγο πρόωρο? Εντάξει, σίγουρα είναι, δεν θα έλεγα πρόωρο, αλλά δεν είναι κάτι που θέλουμε από τώρα να έχουμε σαραντάρια. Ναι. Να θυμίσω ότι πριν 2 ή 3 χρόνια, μέσα Μαΐου, είχαμε για 3 μέρες συνέχεια πάνω από 40 βαθμούς, αν δεν κάνω λάθος. Είναι μια περίοδος τώρα που αρχίζει να μπαίνει πλέον το καλοκαίρι για τα καλά. Εσάς σας ανησυχεί ως τμήμα μετεωρολογίας το ζήτημα με τις πυρκαγιές υπό αυτές όλες, ναι, τις συνθήκες? Δεν σας άκουσα. Το ζήτημα με τις πυρκαγιές, ο κίνδυνος για ξέσπασμα πυρκαγιών, αν έχουμε σαραντάρι, αν έχουμε ισχυρούς ανέμους, η πυρκαγιά είναι αναμενόμενη η συνθήκη. Ναι, ναι, είναι αυτονόητο νομίζω για τον καθένα από εμάς, ότι όσο πιο ψηλές είναι οι θερμοκρασίες, μάλιστα, όσο πιο ξηρές είναι οι συνθήκες που θα είναι ξηρές το καλοκαίρι, χρειάζεται προσοχή, το λέμε κάθε φορά αυτό το πράγμα. Από τον άνθρωπο εξαρτάται. Μια σπίθα μπορεί να καταστρέψει ένα δάσος. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και η εβδομάδα που μπαίνει, θα το επαναλάβω, είναι μια δύσκολη εβδομάδα. Χρειάζεται περισσότερη προσοχή από όλους. Το κρατάμε αυτό. Μια δύσκολη εβδομάδα, πολύ μεγάλη προσοχή, σε πολύ μεγάλη ετοιμότητα και η πυροσβεστική, διότι θα έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Ευχαριστούμε, σωστά, κύριε Μούσκο. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια. Δείτε σε λίγο. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Μάριος Χαρτσιώτης μιλάει στο ΣΥΓΜΑ για το τέλος της ανωνυμίας στα καρτοκινητά, αλλά και για την κατάσταση στις φυλακές, όπου φαίνεται ότι για πολλά χρόνια οι δεσμοφύλακες έκαναν τους νοσοκόμους. Προς το παρόν, να καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο την κυρία Μαριλένα Ραουνά, είναι υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων.